Ελλάδα FM. Λοιπόν, είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9. Σε δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Λάμπρος Γκαρακάνης. Σας να θυμίσω για ένα φίλο που ρωτάει στο Facebook που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, οποιαδήποτε ερώτηση και για το Λάμπρο, στο Viber του σταθμού πρώτα απ' όλα στο 6939-943-943 ή στο 6988-4521-821. Δύο τρόποι με δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε ευθύς αμέσως να καλησπέρισουμε τον Λάμπρο Γκαρακάνη. Λάμπρο, καλησπέρα. Γεια σας, Σάκη, καλησπέρα. Πώς είσαι, είσαι έτοιμος? Καλά, καλά. Εντάξει, ναι. Έτοιμος. Ξέρω τι θα μου πεις, δεν παίζω εγώ στο μάτσα, αλλά εγώ είμαι έτοιμος. Ωραία, αν έπαιζε θα την ίδρυμα τη φάνε. Ελπίζω και... Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ας μην άντεχα, λοιπόν... δηλαδή. Ελπίζω να είναι σε καλή πνευματική και σωματική κατάσταση η παίκτες του Παναθηναϊκού αύριο. Και να κάνουν αυτό που νομίζω για όλους μας θεωρείται αυτονόητο. Αυτονόητο, ναι. Ξέρεις, είναι πολύ καλή ομάδα η Μακάπι Χάιφα. Και όπως είπε ο κ. Γιωβάνοβιτς σήμερα στη συνέντευξη τύπου, είναι πιο έπτυτη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη από το Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια, έτσι. Ναι, μα είναι αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός φέτος επέστρεψε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να ζωρίσει, να το πω έτσι, να ζωρίσει μπορεί αγωνιστικά, αλλά να φοβήσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να τη φοβήσει όχι, να τη ζωρίσει σίγουρα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη, πριν ξεκινήσουμε με αυτό, επειδή το χρωστάω σε ένα φίλο, αν δεν κάνω λάθος, το Δημήτρη, γιατί το κράτησε το μήνυμα, γιατί το έστειλε και μετά νόμιζε ότι, ναι, δεν ήθελα να το διαβάσω. Το είπα, θα ξεκινήσω την Τετάρτη. Προχθές έγινε αυτό που μιλάγαμε. Με αυτό το μήνυμα είναι άσχετο με τη Μακάμπη. Εγώ το διαβάζω όπως το έστειλε, γιατί δεν θέλω κανένας φίλος να νομίζει ότι δεν διαβάζουμε μηνύματα, δεν απαντάμε ή οτιδήποτε. Και το ξέρεις πολύ καλά, το ίδιο κάνεις και εσύ χρόνια που σε παρακολουθώ από τα πρώτα σου βήματα. Λοιπόν, Λάμπρο, είναι άσχετο με τη Μακάμπη, έτσι. Λάμπρο, Αλαφούζος λέει στην 33. Τι δυναμική έχει, εξακολουθεί, μάλλον, συγγνώμη, ακολουθεί με Λισανίδη Σαβίδη ή βγαίνει μπροστά? Οι επιφυλάξεις για τον Σουηδό αρχιδιαιτητή, όπως έλεγε το ρεπορτάζ, πήγαν περίπατο? Λοιπόν, φίλος ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για τον Δημήτρη. Η επιλογή του Φρόιτφελτ είναι μια επιλογή η οποία έχει γίνει από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ στην πιάτσα μας λέγεται ότι από τον Παναθηναϊκό, τελευταίο Παναθηναϊκός δεν έχει έρισμα στην ΕΠΟ, ας το πω έτσι. Η περίπτωση του Φρόιτφελτ έχει προϋπάρξει όλων των τελευταίων γεγονότων και δεν μπορεί να συνδεθεί. Δηλαδή, καλό θα είναι ο κόσμος να μην μπαίνει στη διαδικασία, ξέρεις, κουβαλιάσματος, δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά να κρίνει οριζόντια όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Το σκηνικό με τον Κλάτεμπεργκ και την αργομιστία που είχε στη Super League και την κινητοποίηση του Παναθηναϊκού και των υπόλοιπων ομάδων πλην Ολυμπιακού και ενός δυο ακόμα να φύγει από τη θέση του, όπως και η πρόταση Μουμφής που κατατέθηκε εναντίον του πρώην Προέδρου της Super League, του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι γεγονότα μεταγενέστερα της απόφασης της ΕΠΟ να βάλει αρχιδιαιτητή στη θέση του Μπένετ τον Φρόιτφελτ, και βασικά δεν σχετίζονται, γιατί ο Κλάτεμπεργκ ήταν σύμβουλος διαιτησίας στη Super League. Εδώ μιλάμε για την αρχιδιαιτητή της ΕΠΟ, είναι άλλες διοργανώτριες, άλλο πράγμα. Ναι. Και σε άλλη εποχή. Έτσι, έχει προηγηθεί χρονικά η απόφαση για τον Φρόιτφελτ. Ο Παναθηναϊκός σαφέστατα εκεί δεν είχε κάποιο έρισμα, ούτε συμμετείχε, ούτε έχει επιρροή στην ΕΠΟ. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητώ. Από εκεί πέρα, για το άλλο που λέει ο φίλος μας. Ναι, για το τι δυναμική έχει και όλα αυτά. Μέχρι πριν από λίγο καιρό διαβάζαμε από επικοινωνιακό μηχανισμό ο οποίος πρόσκειται στην ΑΕΚ, ή τέλος πάντων ο οποίος ταυτιζόταν ή ο οποίος ήθελε την εύνοια της ΑΕΚ, να το πω έτσι, γιατί στο ψάξιμο που έχω κάνει μου λένε μην υπονοείς αυτόν, αυτός δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη ΑΕΚ, τα γράφει από το μυαλό του. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, γράφανε για συσχετισμό Παναθηναϊκού Αλαφούζου με Ολυμπιακό Μαρινάκη, σε παρένθεση. Μάλιστα, μετά την κροτίδα με τον Χουάνκαρ, υπήρχαν και διάφορα περισπούδαστα απονήματα, τα οποία έλεγαν έλα μωρέ, δεν χάλανε οι φίλοι για μια κροτίδα. Και τον τελευταίο μήνα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, δηλαδή μόνο που δεν θέλω να το συσχετίσω με άλλα γεγονότα πολύ πιο σοβαρά, αλλά είναι στα μαχαίρια, δηλαδή είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει συμπόρευση των δύο. Όπως και δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Ο φίλος ρωτάει
αν ο κύριος Αλαφούζος τώρα είναι προστινός όχι, του Μελισανίδη και του Σαββίδη ουσιαστικά, ή αν ανεργεί αυτοβούλος. Αν ακολουθεί αυτός τους δύο ή αν βγαίνει δηλαδή, μόνος του μπροστά. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, γιατί την άποψή μου για τον κύριο Αλαφούζο τη γνωρίζεις, Σάκη. Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να πω. Το ξέρω, εντάξει. Έτσι, και όποιος σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί, ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μιλάμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσεξε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι δική μου έρευνα. Είναι έρευνα για τους 6 εφοπλιστές στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ μετρητά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 2 δις ευρώ μετρητά. Είναι η ουρά του Σαββίδη και του Μελισανίδη. Αυτό θέλουμε να πούμε τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τα ΜΜΕ του ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, είναι η ουρά του Σαββίδη και του Μελισανίδη. Αυτό με ρωτάει ο φίλος τώρα. Ακριβώς. Τώρα εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση να πω τι. Στο παρελθόν, όταν ο Αλαφούζος υπήρξε ανενεργός, δικαιολογημένα θα πω εγώ, συνδέθηκε ως ουρά των υπόλοιπων που ασχολούνται ανενεργά. Ο Αλαφούζος είναι σαφέστατα πιο δυνατός από το Μαρινάκι, πιο δυνατός από το Σαββίδη, πιο δυνατός από το Μελισανίδη. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης επιχειρηματικής, εφοπλιστικής. Εντάξει, πες με το Μαρινάκι να είναι ισοϊψής, έτσι, με τους άλλους δύο. Ειδικά με την κατάσταση που είναι ο Σαββίδης τώρα λόγω του πολέμου στη Ρωσία με την Ουκρανία. Και το Μελισανίδη δεν το συζητάω καν. Η οικονομική του δυναμική είναι τεράστια. Η επιρροή του μέσω των ΜΜΕ του είναι τεράστια. Δηλαδή, να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάθε φορά ότι δεν είμαστε ελέφαντες και βάζω το πρώτο πληθυντικό, όχι επειδή έχουμε εμείς κάποια σχέση στο ρεπορτάζ με τον Αλαφούζο, προσωπικά δεν το έχω μιλήσει ποτέ. Και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, δηλαδή όποιος έχει το, όποιος πιστεύει το αντίθετο, ας έρθει να το αποδείξει. Αλλά μιλάμε για ένα πανίσχυρο επιχειρηματία. Όταν δεν ασχολιόταν, σαφέστατα ακολουθούσε με την ανοχή του, μέσω της ανοχής του υπολείπου. Ο Παναθηναϊκός το 18-19, ακόμα και με τον Αλαφούζο ανενεργό, βρήκε τηλεοπτική στέγη σε 7 άστεγες ομάδες τότε. Στερτ, αν θυμάστε. Έτσι. Και βέβαια. Ο Παναθηναϊκός τώρα κινητοποίησε για να κινητοποίησε την κατάσταση για να φύγει ο Μαρινάκης από πρόεδρο στη Λίγκα. Πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ήταν. Επίσης, ο κύριος Γκαγκάτσης του ΠΑΟΚ, προχθές, πριν από 48 ώρες, πριν από 2 μέρες έγινε αυτό, είπε να μιλήσουμε με την κυβέρνηση έτσι ώστε μήπως αυτή η τιμωρία η οποία έχει επιβληθεί οριζόντιες ποδοσφαιρικές ομάδες να μπει σε αναστολή και όποια ομάδα από εκεί και πέρα δημιουργεί προβλήματα η οπαδή της κτλ. Να το δούμε εδώ παρεξετάσει και ας τιμωρηθεί. Ποιον έβαλαν μπροστά? Τον Αλαφούζο. Τον Αλαφούζο είπαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, μίλαμε την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θέλουν να τον βάλουν και πρόεδρο. Ναι, γι' αυτό δεν θέλουν να τον βάλουν και πρόεδρο στη Λίγκα. Που δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση γιατί δεν είναι μια θέση επιρροής. Έτσι. Α, τέλος πάντων. Οπότε, εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστάρης στα γεγονότα. Μάλλον θα το πω αλλιώς, δεν θα πω μπροστάρης. Θα πω ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι αυτόφωτος όπως θα έπρεπε να είναι. Ενεργεί μόνος του, η διοίκησή του ενεργεί για αυτό που θεωρεί η ίδια καλό της ομάδας. Δεν θα πω εγώ αν είναι ή δεν είναι. Και σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα και αν ο Παναθηναϊκός θέλει το παιχνίδι να παίζεται στο κήπεδο στο 50-50, δεν έχει προσπαθήσει να επηρεάσει ούτε διαιτητές, ούτε ΕΠΟ, ούτε τίποτα. Καλό, κακό, θα φάνει στο μέλλον. Εντάξει, και ο καθένας κρίνει κιόλας. Βέβαια, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και φυσικά κρίνεται από τα αποτελέσματα. Γιατί κάποιος θα μπορεί να πει, Λάμπρο, τι είναι αυτά που μας λες, που προστέτευσε πέρσι την ομάδα ο Αλαφούζος. Μισό λεπτά, κύριε παιδιά όμως. Γιατί το σύνθημα λέει έτσι όπως μας θέλετε εμείς, έτσι όπως μας θέλετε εσείς, ποτέ μας δεν θα γίνουμε εμείς. Αυτά που κοροϊδεύετε, που κοροϊδεύουμε στους άλλους, θέλετε να τα κάνει και η διοίκηση του Παναθηναϊκού? Όχι, δεν τα κάνει. Αν τα κάνει ο πρώτος που θα την κράξω θα είμαι εγώ. Και ο δεύτερος εγώ, γιατί θα προλάβεις. Ναι, γιατί δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω. Δεν θέλω αυτά που κράζω και ηρωνεύομαι και στυλιτεύω να τα λούζομαι στο ρεπορτάζ της ομάδας που κάνω. Και να μην μιλάς κιόλας. Ναι, πιστεύω απάντησα στον Όχι, ήθελα να ότι σε άλλους γιατί έχουμε και χρόνο. Απλά να πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ πριν βγει στον αέρα, να πάμε πιούμε ένα καφεδάκι να σου πω. Τώρα ήταν. Μια χαρά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Αλλά έχουμε και υποχρεώσει. Έχεις και έχουμε και υποχρεώσει. Λοιπόν, πριν βγει στον αέρα, έβαλα για 2 λεπτάκια μόνο ένα κομμάτι από τον. Γιατί νομίζω ότι ήσουνα στην συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το ξέρω, άκουσα και την ερώτησή σου. Ακούσαμε μόνο και λέμε μπράβο για τα αυτονόητα.
για τη βία, τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οπότε ας ξεκινήσουμε από την συνέντευξη τύπου. Ναι. Αυτό που λέγαμε εμείς τις προηγούμενες μέρες, ότι το ποδόσφαιρο θεωρείται βαρύδι στην πλάτη της κυβέρνησης, ο κύριος Γιοβάνοβιτς είπε ότι εμείς που είμαστε οι πρωταγωνιστές, θεωρούμαστε ότι είμαστε το πρόβλημα, έτσι, για να μας τιμωρούν έτσι. Επί της ουσίας αυτό είπε. Θεωρώ, λέει, ότι εμείς που είμαστε προπονητές, παίκτες, είμαστε το πρόβλημα για τους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν να κλείσουν τα γήπεδα και να τιμωρήσουν με αυτόν τον τρόπο το ποδόσφαιρο. Ό,τι συζητούσαμε εμείς τις προηγούμενες μέρες, το είπε και ο κ. Γιοβάνοβιτς σήμερα. Που στην ουσία είπε το, ναι, που είπε το αυτονόητο. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, Σάκη. Αποθέωσε και το Βαγιανίδη, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, ο Βαγιανίδης μίλησε πολύ μυαλωμένα, νομίζω, πολύ συνετά. Ναι, και το χάρηκα, φίλε, για τον άκουσα. Παναθηναϊκά, και εγώ το χάρηκα, γιατί του έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική επί των αγωνιστικών, βέβαια. Ναι, δεν είσαι και ο μόνος, και εγώ το ίδιο. Εντάξει, okay. Αλλά όταν κάποιος, όταν βλέπεις ένα παιδί με ορθό λόγο να μιλάει σωστά, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, κοφτές προτάσεις, και να ξέρει τι λέει, δεν έχω λόγο ούτε κάτι προσωπικό φυσικά να μην το επικροτήσω, και μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που μίλησε και αυτά που είπε, ότι δεν υπάρχουν δύο αποτελέσματα για το Παναθηναϊκό αύριο, υπάρχει ένα αποτέλεσμα η νίκη, γιατί, και το λέω αυτό γιατί το είπε αυτό, γιατί ρωτήθηκε γιατί ο Παναθηναϊκός και με ισοπαλία συνεχίζει το conference, έτσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός, άμα κατέβει αύριο να πάρει την ισοπαλία με τη Μακάμπι Χάιφα, το λέω, εγώ θα χάσει. Συμφωνώ, αν κατέβει με αυτή την νοοτροπία, έχεις δίκιο. Να κατέβει να κερδίσει, να καθαρίσει το παιχνίδι νωρίς, έτσι, και να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τη Μακάμπι Χάιφα και ότι αξίζει να συνεχίζει στο conference. Και πάει χωρίς Τζούρισιτς στη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι, έχει ένα πρόβλημα στη γάμπα εδώ και δύο μέρες ο Τζούρισιτς, από χθες βασικά. Θα είναι εκτός. Οπότε προστίθεται στη λίστα των 7 παικτών, Μάγκουνσον, Πάλμερ, Μπράουν που είναι τραυμάτιος, και το Κάικλιν, Χέισλερ, Βέρμπιτς, Ζέκα και Γερεμέγεφ, οι οποίοι είναι εκτός λίστας. Αυτοί οι 8 θα λείψουν αύριο. Δεν θα υπολογίζονται αύριο για διαφορετικούς λόγους από τον κύριο Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν κάποια εισιτήρια. Νομίζω ότι γεμάτο θα είναι το γήπεδο, sold out θα έχει. Ναι, υπήρχαν κάποια εισιτήρια, τα ακριβά, ξέρεις. Τα ακριβά, εννοείται, πάντα τα ακριβά. Ναι, εγώ είχα πει, σου είχα πει από την τελευταία μας επικοινωνία ότι το παιχνίδι θα είναι sold out. Sold out πιστεύω θα είναι. Δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει πάψει τη λεωφόρο να ανακοινώνει sold out. Αλλά νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Τώρα αν έχουν μείνει κάποια τρακοσάρια, εντάξει, είναι και λίγος ο κόσμος που μπορεί αυτές τις εποχές να διαθέσει αυτά τα ποσά για να δει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι αν έχουν μείνει κάποια θα εξαντληθούν μέχρι τη σέντρα του αγώνα. Αγωνιστικά, πώς βλέπεις? Καλά. Δεκάδα, εντάξει, τώρα ναι, σίγουρα. Έχω μια εικόνα. Έχω μια εικόνα. Μπράβο. Έχω μια εικόνα. Πριν πας στην δεκάδα, λέει, και σε διακόπτω γιατί φεύγουν τα μηνύματα να μην τα χάνω. Υποκλίνομαι στον κύριο Γιοβάνοβιτς, γιατί είπε τα αυτονόητα, λέει η φίλη μας η Αφροδίτη. Καλησπέρα και στο Λάμπρο. Καλησπέρα στην Αφροδίτη. Λοιπόν, αγωνιστικά. Είχα μιλήσει στην προηγούμενη μας σύνδεση για ένα δίλημα Λοντίγκιν-Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι προέρχεται από, ο Λοντίγκι προέρχεται από ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Όφη, όπου θα είχε και assist αν ο Ιωαννίδης ευστοχούσε απευθείας και δεν σημάδευε το δοκάρι, αλλά ουσιαστικά το Λοντίγκι να αρχίζει τον γκολ. Ενώ στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ, το τελευταίο ευρωπαϊκό, ο Μπρινιόλι μπορεί να δέχτηκε 3 γκολ. Έκανε όμως 6 αποκρούσεις, θα μου επιτραπεί η έκφραση, τεράστιας κλάσης. Έτσι, όλες. Το να έχεις δύο τερματοφύλακες αυτού του Βεληνικούς και σε καλή κατάσταση παρά τα πρόσφατα λάθη του Μπρινιόλι, έχει ανακάμψει νομίζω, ψυχολογικά κυρίως, είναι ευλογία. Δίνω ένα προβάδισμα στον Μπρινιόλι χωρίς να είμαι απόλυτος. Δίνω ένα προβάδισμα στον Μπρινιόλι, αλλά είναι και οι δύο σε φοβερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα, αλλά μεγάλες κουβέντες, αλλά είναι από τα καλύτερα δίδυμα τερματοφυλάκων που είχε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Και μιλάμε τώρα, ο Παναθηναϊκός είχε δίδυμα, ασχολήσα και εσύ με το ποδόσφαιρο, με την ιστορία καλά, της ομάδας. Βέβαια, είχε τρομερούς δεν θα πάω τώρα στο Οικονομόπουλος Κωνσταντίνου τόσο παλιά. Θα πάω στα πιο δικά μας χρόνια. Στον Βάντσι. Στο Βάντσι Νικοπολίδη. Μπράβο. Έτσι. Μίνου Μεσαργάνη. Έτσι. Πάντα με Σαργκάνη, οι δύο τερματοφυλάκες της Εθνικής Ελλάδας. Έτσι. Ακριβώς. Τότε. Μιλάμε για πολύ μεγάλα δίδυμα τερματοφυλάκων. Δεν θα βάλω τον Μπρινιόλι Λοντίγκιν, δεν θα πω στη διαδικασία για την άλλη εποχή στη ζυγαριά, αλλά θα πω ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο δίδυμο τερματοφυλάκων και νομίζω ότι
το, δίδυμο, το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων στην Ελλάδα έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Βαγιανίδης ή Κότσιρας. Βαγιανίδης δεξιά. Ο Παναθηναϊκός θέλει επίθεση αύριο. Οπότε αυτό μπορεί να το προσφέρει νομίζω ο Γιώργος. Αριστερά υπάρχει ένα δίλημα με Μλαντένοβιτς Χουάνκαρ. Επιμένω ότι το παιχνίδι θέλει έναν έτοιμο παίκτη και με την παράμετρο ότι οι ομάδες έχουν να παίξουν κάποιες μέρες. Νομίζω ότι ο Μλαντένοβιτς, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει πολλά παιχνίδια τελευταία, θα είναι βασικός. Θα έχουμε την επιστροφή του Γετβάη στην δεκάδα μετά την απουσία του στο παιχνίδι με τον Όφη, όπου είχε κάποιες ενοχλήσεις μαζί με τον Σέγκεφελτ στο κέντρο της άμυνας. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή, μεγάλο φαβορί είναι ο Βιλένα για να βρίσκεται σε αυτήν. Θα σου πω και το δεύτερο σενάριο, θα σου λέω το επικρατέστερο, αυτό που θεωρώ εγώ επικρατέστερο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε και στο μυαλό ή στο μπλοκάκι του Γιωβάνοβιτς. Με τον Μπερνάρ δίπλα του και τον Αράο στη μεσαία γραμμή και μπροστά Παλάσιος στο δεξιά άκρο της επίθεσης, Ιωαννίδης και Αϊτόρ στο αριστερό. Το εναλλακτικό, το δεύτερο σενάριο, είναι να κατέβει ο Παναθηναϊκός με τρεις μέσους με μεγαλύτερο ανασταλτικό αποτύπωμα στο παιχνίδι τους, δηλαδή τον Βιλένα, τον Τσέριν και τον Αράο. Στην περίπτωση αυτή ο Μπερνάρ θα περάσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης και θα μείνει στον πάγκο ο Αϊτόρ. Θεωρώ την πρώτη ενδεκάδα επικρατέστερη. Επικρατέστερη, αλλά και τα δύο σενάρια παίζουν. Ναι, παίζουν και τα δύο σενάρια. Γιατί τώρα σου μιλάμε με βάση το τι έχει δοκιμάσει ο προπονητής, έτσι. Με βάση το τι μπορέσαμε να μάθουμε ότι έχει δοκιμάσει ακριβώς, ο προπονητής. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα, δεν είναι και εύκολο να μάθεις τι ακριβώς δοκιμάζει. Και να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, σε παιχνίδια ευρωπαϊκά, okay, να τα πούμε. Σε παιχνίδια ελληνικά, το να μαθαίνεις κάτι και για να κυνηγήσεις το αποκλειστικό, να αποκαλύπτεις ουσιαστικά τη δουλειά του άλλου, το που μπορεί να σε ακούσει και ο αντίπαλος, ας πούμε, και να. Δεν είναι το, δεν είναι το φόρτε μου. Γι' αυτό πολλές φορές θα με ακούσεις να μιλάω γενικόλογα, διότι ναι, ενημερώνουμε, αλλά από την άλλη. Όταν να μην ενημερώνουμε. Όχι. Ενημερώνουμε χωρίς περιστροφές, δεν το συζητάμε αυτό. Και η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε. Έτσι. Αλλά όταν δεν παίζουμε με τη δουλειά των άλλων όμως. Αυτό σωστά. Υπάρχουν και όρια και στεγανά, οπότε δεν θα πω ότι λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Επειδή θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, ναι. Δεν ξέρω αν. Ναι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Ωραία, θα είσαι στη Λεωφόρο αύριο. 700-800 Ισραηλινοί θα είναι. Ναι, βέβαια θα είμαστε στη Λεωφόρο αύριο. Οπότε 8 παρατέταρτο Ελλάδα θα με 94,3 για τον κόσμο που θέλει να ακούσει το παιχνίδι και δεν θα έχει. Πρόσβαση στο να το δει. Εγώ θα είμαι συντονισμένος να σε ακούσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Λάμπρο μου, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ στον Λάμπρο Καρακάνη, ο οποίος μας είπε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και πάντα είναι πολύ όμορφες οι κουβέντες που κάνουμε με τον Λάμπρο. Ελλάδα FM